Εντοπίσατε το πιο αδύναμο κρίκο του πρώτου γύρου που ήταν ο Νικόλας. Ο πιο δυνατός ήταν ο Μάνος. Ξεκινά όμως με την Αλεξάνδρα, που είναι η γυναίκα της παρέας, η οποία προφανώς δεν διάβαζε Mickey Mouse. Σωστά. Σωστά. Ποπάιμον. Ποπάιμονο. Προτιμάτε την Όλιβ από την Daisy Duck. Ναι. Πιο πολύ προς Daisy Duck μου κάνετε όμως. Όχι Όλιβ. Η Όλιβ ήταν έτσι ψηλόλιγνη, μελαχρινή. Ευσεβής πόθη. Το να είστε ψηλόλιγνη, μελαχρινή. Όχι, το ψηλόλιγνη. Α, το ψηλόλιγνη. Από πού είστε, Αλεξάνδρα? Από τα Γιάννενα. Μένετε στα Γιάννενα? Ναι. Γι' αυτό λέτε όταν περπατάτε έχετε ωραία θέα. Ναι, την Παμβότιδα και το Μητσικέλη. Υπέροχα τα Γιάννενα, ήρθατε από εκεί για να παίξετε? Ναι. Αλήθεια? Ναι. Α, τι ωραία. Λοιπόν, χάσατε τον Γκούφι και ψηφίσατε τον Νικόλα, που ήταν ο Γκούφι του πρώτου γύρου. Νικόλα, τι έγινε? Τι έγινε? Χαμός. Το φαντάρο. Το φαντάρο. Τι να πεις. Πού έχετε πάει φαντάρος? Ταυτικό πήγα. Εκεί την πάτησα. Α, μάλιστα. Πού? Υπηρέτησα στον Άστανο Σαλαμίνας και μετά στο κέντρο της Αθηνάς. Σε φρεγάτα, σε μαούνα. Όχι. Επειδή πήγα λίγο μεγάλος, ήμουν οδηγός. Φορτηγά, λεωφορεία. Όταν λέτε λίγο μεγάλος, πόσο? 24-25. Και τώρα πόσο είστε? 42. Από? Καταγωγή από Αθήνα. Αλλά διαμένω Κρήτη. Πού? Στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι. Και μαζεύετε ελιές? Φυσικά. Δηλαδή? Όλο το χειμώνα, τι θα κάνουμε άλλο. Έχετε δικές σας ελιές? Μάλιστα. Παντρευτήκατε κριτικιά που έχει ελιές? Είχα εγώ ελιές, παντρεύτηκα κριτικιά που είχε ελιές. Ενώσαμε τις περιουσίες. Και τις κάνατε πολλές. Ωραία. Και στον ελεύθερο σας χρόνο, όταν δεν μαζεύετε ελιές, οι ελιές πότε μαζεύονται? Χειμώνα. Ωραία. Το καλοκαίρι τι κάνετε? Ό,τι δεν κάνουμε το χειμώνα. Κολύμπι, ιστιοπλοεία, ταξίδια. Α, κάθεστε. Τι να κάνουμε? Εγώ ρωτάω, ξέρω εγώ τι θα κάνετε. Μπορεί να κάνετε μια δεύτερη δουλειά. Όχι, οι ελιές είναι η δεύτερη δουλειά. Έχω κανονική δουλειά. Ε, πείτε μας τι. Είμαι διαχειριστής επιχειρησιακού κινδύνου. Τι σημαίνει αυτό, ρε παιδιά, διαχειριστής επιχειρησιακού κινδύνου? Ό,τι δεν έχει να κάνει με χρηματοοικονομικό κίνδυνο είναι επιχειρησιακός κίνδυνος. Και αυτό προσπαθούμε να διαχειριστούμε. Δηλαδή, ποιος έρχεται πελάτης σε εσάς? Κανείς. Οι πελάτες μας είναι εσωτερικοί του οργανισμού. Όταν εντοπίσουν κάτι το οποίο δεν πάει καλά, έρχονται, μας το λένε, προσπαθούν να το εντοπίσουμε. Εδώ η ομάδα εντόπισε τι δεν πήγαινε καλά στον πρώτο γύρο και ήσασταν εσείς, Νικόλα. Φυσικά. Χάσατε και των παλαιών πατρών Γερμανών. Ντροπή μου. Αυτό ομολογώ. Ντροπή. Έχετε παιδιά? Ένα. Ενάμιση. Τι, ενάμιση παιδί? Ενάμιση παιδί. Ένα και το άλλο έρχεται. Α, ωραία. Πόσο είναι το ενάμιση? Το ένα. Το ένα είναι 3 χρονών. Α. Και το μισό είναι. Μάλιστα. Μισό. Το τρίχρονο μπορεί να ξέρει την απάντηση που χάσατε, Νικόλα. Είναι πολύ πιθανό. Λοιπόν, Νικόλα, με 7 ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Πάτε να μαζέψετε ελιές.